Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Αγαπητοί μου κρύοι, η εβδομάδα ξεκινά με χαρμόσυνα μηνύματα τόσο επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας θέματα. Δώστε έμφαση σήμερα σε νομικά ή κληρονομικά και από το απόγευμα και μετά ασχοληθείτε και με την προσωπική σας ζωή. Οι όψεις του Άρη από το Σκορπιό σας κάνουν λίγο νευρικούς. Προσοχή στο λόγο σας. Ταύρος. Ταυράκια μου, μια εβδομάδα άκρως δημιουργική ξεκίνησε για εσάς. Ένα πρόβλημα μες στο χώρο εργασίας θα πάρει τη λύση του σήμερα. Οι όψεις της Σελήνης σας δίνουν δύναμη, αλλά με τον Άρη απέναντί σας, νεύρα και πάλι νεύρα. Με χαλαρό διάλογο όλα μπορείτε να τα λύσετε. Και περνάμε στους διδύμους. Η εβδομάδα αυτή είναι ορόσημο για εσάς, μιας και έχετε πάρα πολύ μεγάλη εύνοια από το πλανητικό σκηνικό. Δύναμη και δημιουργία, καλή διάθεση στο χώρο εργασίας, σας διαγραφούν ένα ωραίο σκηνικό το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Οι όψεις των πλανητών είναι με το μέρος σας, δημιουργία στον έρωτα λοιπόν σήμερα. Και πάμε στον καρκίνο. Από τη μια ο Κρόνος και από την άλλη η Σελήνη, αλλά και ο Άρης και ο Δίας από το Σκορπιό, σας φορτίζουν από τη μια θετικά και από την άλλη τουλάχιστον για σήμερα χρειάζεται προσοχή στις εκρήξεις. Οι θετικές όψεις φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα στη δουλειά, αλλά και οι αρνητικές όμως μπορούν να φέρουν λίγες ρήξεις σε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λιοντάρια μου, σήμερα δραστήρια ημέρα, αλλά θα καταφέρετε να λύσετε ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων σας. Σήμερα θα ασχοληθείτε με την οικογένεια αλλά και την προσωπική σας ζωή, μιας και το ευλώνουν οι πλανήτες μας. Από το μεσημέρι και μετά θα μπορείτε να χαλαρώσετε γιατί η λύση σας είναι καθοδόν. Και πάμε στην Παρθένο. Η εβδομάδα για εσάς είναι φανταστική γιατί έχετε πλάσει πολλά νέα σχέδια στο μυαλό σας, τα οποία μπορείτε να τα ολοκληρώσετε στο τελείωμα της εβδομάδος. Ερωτικό είναι το κλίμα, γι' αυτό βάλετε το φωτεινό σας χαμόγελο. Η μέρα είναι κατάλληλη για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας, ένα ρετούς δεν βλάπτει. Και πάμε στους ζυγούς. Ζυγουδάκια μου, η σημερινή ημέρα απαιτεί όλη σας την προσοχή σε νέα σχέδια τα οποία τα προγραμματίζατε, ναι μεν, αλλά από την άλλη τα κυρώνατε κιόλας. Είναι καλό να ξεχωρίζετε μέσα σας τι μέλη γενέστε για να έχετε και τις καλές απολαυές με το μέρος σας. Ήρθε η στιγμή από το απόγευμα και μετά να ασχοληθείτε και με τα ερωτικά σας. Νέες ευκαιρίες ευνοούνται. Σκορπιός. Από τη μια οικογένεια και από την άλλη νέα επαγγελματικά σχέδια μαζεύονται πολλά μέσα στο μυαλό σας και εσείς από την άλλη σκεπτική αλλά και δημιουργική βρίσκεστε στο απόγειο. Αυτό οφείλεται στον πλανήτη Δία, ο οποίος θα φέρει και τα δωράκια του. Προσοχή όμως με τον Άρη σε αντιπαραθέσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τοξότης. Μπορεί ένας κούκος να μην φέρει την άνοιξη, αλλά σε εσάς θα φέρει αλλαγές σε όλη σας τη ζωή. Οι όψεις των πλανητών ευνοούν τα ξεκαθαρίσματα σε θέματα εργασίας, αλλά και προσωπικά θέματα. Η οικογένεια είναι σύμμαχός σας, αλλά και οι καλοί σας φίλοι. Ακούστε τους, καλά προτού πράξετε. Και πάμε στον εγώ καιρό. Ο Κρόνος δουλεύει πάρα πολύ καλά για εσάς και αυτό συνεπάγεται ότι τα χρηματοοικονομικά σας ρυθμίζονται. Είστε μία ανάσα από το να ολοκληρώσετε και να προπληρώσετε δάνεια, πληρωμές και πάγια έξοδα. Ο έρωτας δεν λείπει, αλλά πρέπει να του δώσετε και την πρέπουσα σημασία. Η ημέρα κυλά σε χαλαρούς ρυθμούς. Υδροχός. Καλό θα είναι προτού να μιλήσετε να σκεφτείτε πολύ καλά το τι θα πείτε σήμερα, γιατί πέραν από τις παρεξηγήσεις, ελοχεύει ο κίνδυνος να πληγώσετε συνεργάτες ή τον ερωτικό σύντροφο. Θα πρέπει από εδώ και μπρος να είστε αρκετά προσεκτικοί σε θέματα οικονομικά και στον ερωτικό τομέα προτιμήστε τη χαλάρωση και την ήρεμη συζήτηση. Η ημέρα το απαιτεί. Και πάμε στα ψαράκια μου. Ψαρούλια μου, κάτι νέο ξεκίνησε για εσάς, αυτό οφείλεται και στον προσωπικό σας σκόπο. Μην ονειροβατείτε ανάμεσα στο εφικτό και στο ανεφικτό, προτιμήστε τη σιωπή σήμερα. Σιωπηλή στην εργασία, σιωπηλή και στον έρωτα. Αφήστε τους άλλους να σας πλησιάσουν και αναλόγως μπορείτε να κρίνετε το πώς πρέπει να μιλήσετε. Εξάλλου, η σιωπή είναι χρυσός. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.